Σήμα κινδύνου. Εκπέμπουν επιχειρήσεις του κλάδου, 20% κάτω οι αφίξεις, 23 δις λιγότερα έσοδα, φόβοι για απολύσεις. Βεβαιότητα. Άμα δεν ανοίγει το ξενοδοχείο, ποιος θα δουλέψει, πού. Έτσι. Στα άκρα. Ακούς, ακόμα και σε νησιά, λέμε τώρα για τα νησιά που είναι κυρίως ας πούμε τουριστικός προορισμός. Σε νησιά όπως η Κέρκυρα που το Πάσχα βούλιαζε. Δεν χωρούσες να περάσεις. Γνωστό το Πάσχα στην Κέρκυρα. Τα μισά ξενοδοχεία κλειστά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, στο 1,3 πληθωρισμός γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Από την κόλαση ένας φοιτητής μιλάει στην εφημερίδα. Σκληρή γραμμή Καραμαλή. Επιμένει για τις μίζες ο Μάνος. Πικρός καφές για την τσέπη μας. Έχουμε. Μποϊκοτάζ το Σάββατο. 11 του μηνός έχουμε μποϊκοτάζ, παιδιά, στο δεν καφέ. Πίνουμε καφέ, πίνουμε σπίτι. Απλό, δεν μπορείς μια μέρα να πιεις καφέ σπίτι. Πρέπει να πιεις έξω. Έλατε. Με το ζόρι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε σου λέει από τους πιο ακριβούς. 1,8 δις είναι ο τζίρος. Το διάβασα, είναι φοβερό. Μα γιατί σκοτώνονται νομίζεις όλοι. 1,8 δις ο τζίρο στην Ελλάδα από τον καφέ που πίνουμε. Που πίνουμε έξω, όχι που αγοράζουμε στο... Είναι 56 δισεκατομμύρια τα φλιτζάνια που πίνουμε όλων των τύπων του καφέ. Πείστε αυτό. Με καφέ ζούμε. Ο λόγος. Καμία ενοχή στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επιτέθηκε σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους. Στους 251 νεκροί, είναι παραπάνω 273 νομίζω. Συνεχίζονται οι μετασυσμοί. Προβόπουλος, 23.500 θέσεις εργασίας θα χαθούν φέτος στην Ελλάδα. Προβλέψει σοκ. Στο ιστορικό χαμηλό 1,3 πληθωρισμός. Υπουργείο Οικονομικών, νέα συμβιώματα από τις προλογούμενες που έχουν ανέλεκτες χρήσεις. Έγινε. Πάμε να δούμε το ριζοσπάστη. Νόμο στο δίκαιο του εργάτη σου λέει. Απλά πράγματα. Αυτό υπηρετεί το ΚΟΕ. Το ξέρουμε. Προϋπηρεσίες διατάξεις συζήτησης στη Βουλή για την ασφάλεια. Παπαρίγα, εμείς θα είμαστε με αυτούς που εσείς λέτε ταραξίες. Τους απεργούς, τους εργάτες, φτωχούς, αγρότες κλπ. Η τυφλή δικαιοσύνη στο πλευρό της πολυεθνικής. Για τον τζάμπο. Ναι. Με αισιοδοξία στη δράση για την επιτυχία της απεργίας. Σήμερα μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, 8.30 το βράδυ. Πλατεία Αριστοτέλους, θα μιλήσει Παπαρίγα. Εδώ ανακάλυψε τον κομμουνισμό το ΚΚΕ στην ΕΤΡΙΑ τώρα. Κατά καιρούς βλέπει διάφορους εχθρούς. Τι έγινε. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεύτερη φορά. Συνεχίζει ακάθεκτη. Προβάλλοντας ντοκιμαντέρ που έχουν κατασκευαστεί, που λέει ενδεχομένως τα υπόγεια της CIA. Ή τη Intelligent Service, ή των αντίστοιχων γερμανικών υπηρεσιών, ή κάπου αλλού, ή σε άλλα ειδικά στέγαστρα τη μαύρη προπαγάνδα. Ή ας απαντήσει η ίδια αίτρια. Έδειξε, σου λέει κάτι. Για το τείχος του Βερολίνου. Ναι, το βράδυ τη Τετάρτη, το τείχος του Βερολίνου. Ξανακούσαμε τα περί σιδηρού παραπετάσματος, τα περί μαύρων εποχών που έζησαν οι κάτοικοι τη Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανία. Ενώ πέρναγαν φίνα ως γνωστόν, για σκουπίδια τη ιστορία και άλλα εύωσμα. Καλά, εντάξει. Μην ασχολείστε ρε παιδιά τώρα με αυτά τα θέματα στο κουκουέ για εσείς. Έχουμε μπροστά μας δουλειές τώρα, εκλογές. Σχολήσουμε τις εκλογές. Να δούμε και τα απογευματινά φύλλα. Ο αδέσμευτος τύπος ανησυχία για τους εφήβους μας. Μάλιστα. Τι έκαναν. Πανευρωπαϊκή. Καπνίζουν. Έσχος. Πίνουν ανεξέλεκτα όλα τα στοιχεία. Για να δούμε κανένα στοιχείο για τους εφήβους μας. Κοίταξε, τα στοιχεία πάντως δεν είναι καλά. Είναι αλήθεια. Δεν είναι καλά. Πέρα από την άποψη που έχει ο καθένας. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Τώρα καπνίζουν 2-3 πακέτα νέα παιδιά. Δεν τρελαθούμε. Ξέρε, παιδί μου, πού είναι. Και το λέμε για καλό. 20-29 είναι. Όχι, είναι το δισέλιδο. Κάτσε, γιατί έχει κάτι ένθετα εδώ. Καπνίζουν και μεθυσμένη εφηβεία. Είναι πανευρωπαϊκή έρευνα, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ποτό, τσιγάρο ή ακόμα και κάναβι συνοδεύουν τις εξόδους και τα σχολικά διαλύματα. Περίπου οι μισοί μαθητές στη χώρα μας από την ηλικία των 13 είναι καπνιστές. 13 χρονών, παιδιά. 87% παραδέχεται πως πίνει συστηματικά. Βεβαίως. 12% πως έστω και μία φορά έχει δοκιμάσει κάποια παράνομη ουσία. Μάλιστα. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Τώρα, καλά είναι. Λέμε, αφήστε τα καλύτερα. Μια ματιά να δείχνει και ο γονιός, καλό θα κάνει. Βέβαια. Κατά τα λοιπά, πάνω από τις 1.800 μονάδες στο χρηματιστήριο, έχει μια άνοδο χτες 4,50%. Το έκαναν, λέει, για να κάνουν Πάσχα οι χρηματιστές, γιατί έχουν και τα παιδιά αυτά Πάσχα, σωστό, έτσι. Σωστό. Και ανέβασαν τις τράπεζες στα ύψη. Ούτε το Πασόκ βλέπει κατηγορίες να βαρύνουν τον Παυλίδη, κατέθεσε χθες ο Μανούλης στην Επιτροπή, όλο το παρασκήνιο. Προς αύξηση της σύνταξης με πλασματική πενταετία, τι προβλέπει νέα εγκύκλειος του ΙΚΑ, σε γονείς με τρία παιδιά, γιατί κατσίμι είναι αυτά. Κατσίμι, να κάτσε το διαβάσει κράτος στην άκρη. Ναι. Επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας, 300 αστυνομικοί πήραν μέρος, 56 πιάσανε. Σήμερα οι συνομιλίες Καραμαλή-Σαρκοζή, πάει ο Πρωθυπουργός, επιστρέφει αύριο στην Αθήνα. Προειδοποίησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι θα αλλάξει ο νόμος για το άσυλο. Μουγγί ληστεία σε τράπεζα από τη γυναίκα με τα κόκκινα. Ξέρεις τι έγινε. Όχι. Πήγε μια γυναίκα στον Κισέ, έχοντας ένα σημειωματάκι. Δίνει το σημείωμα στην ταμεία, το πάνω κάνω ληστεία, φέρω όλα τα λεφτά. Χωρίς πανικό. Τίποτα. Το σημείωμα λέμε. Ναι. Μουγγί. Ναι. Πανικόβλητη ταμεία, βγάζει όλα τα λεφτά από το ταμείο και τα δίνει. Και φεύγει πάλι στη Μούγκα. Έτσι είναι η ληστεία αυτή. Απίστευτο. Ναι. 12 το μεσημέρι, στην γύρω πάνω στο Χαλάνδρι. Ακριβώς. Μια δελικάτη κυρία με γυαλιά, κοντινά ρούχα, κόκκινο καπέλο, με προφανή σκοπό να μην φαίνεται το πρόσωπο. Ακριβώς. Περίμενε υπομονετικά, έφτασε στη σειρά τη, δίνει στην υπάλληλο ένα χαρτί. Βεβαίως. Κάνω ληστεία, γράφει το χαρτί. Μπράβο. Ταμείας κοιτάζει έκπληκτη γυναίκα.
Και φοβήθηκε και αυτή. Και εκείνη λέει: χωρίς με απόλυτη ηρεμία και χαλαρές κινήσεις, χωρίς κανένας από τους διπλανούς να αντιληφθεί το παραμικρό, ανοίγει τον μπουφάν και φαίνεται από μέσα το όπλο. Η υπάλληλος φοβούμενη να αντιδράσει, βγάζει μια σακούλα, βάζει τα χρήματα μέσα και εκείνη με ήρεμα βήματα, φροντίζοντας πάντα το πρόσωπό της να μην φαίνεται στις κάμερες, αποχώρησε από το βιοκατάστημα με τα χρήματα. Οργανωμένη όμως, έτσι. Ειδοποίησε η υπάλληλος μόλις συνήλθε από το σοκ κτλ. Περιπολικά πήγαν στη γύρω περιοχή, δεν βρήκαν τι τίποτα. Θα κάνεις. Η σύγχρονη Μπόνι, γιατί ο Κλάιντ έλειπε εκείνη την ώρα. Έλειπε, ναι. Χάθηκε. Έτσι. Αυτά και από τώρα. Ναι, εντάξει. Ήταν ανέμακτο. Mm. Πάμε να δούμε την απογευματινή. Αυξήσεις 2-3% στις συντάξεις. Πρόταση της Φάνης Πάλης Πετραλιά για κλιμακωτή αναπροσαρμογή των συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος η σωτηρία των ασφαλιστικών ταμείων μεγάλου στηρίγματος των απομάχων. Η καταβολή των αυξημένων συντάξεων αρχίζει το Μάιο σε δύο δόσεις στα αναδρομικά. Πετραλιά εδώ. Άλλα θέματα. Τουρισμός. Τακτοποιούνται με νομοσχέδιο οικοδομικές παραβάσεις των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών καταλήμματων. Είχαν σου λέει κάτι παραβάσει τα ξενοδοχεία ναι. και άλλα τουριστικά καταλήμματα και κάνουμε ένα νομοσχέδιο και τα τακτοποιούμε. Μάλιστα. Δεν βαριέσαι, σου λέει νερό και αλάτι τώρα. Νερό και αλάτι, νερό και αλάτι. Υπουργείο Οικονομικών έρχονται 415.000 σημειώματα για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Έτσι. Τι γίνεται με εκείνο το ΕΤΑΚ, ρε παιδιά. Σου ήρθε σε ένα το ΕΤΑΚ. Όχι. Σένα. Όχι. Θα έρθει. Ναι, αλλά μήπως έρθει μαζί με άλλα, ξέρεις τι γίνεται συνήθως. Έρχονται όλα αυτά μαζί. Έρχονται όλα μαζί. Έτσι, φέρ το τάκ να τελειώνουμε τώρα. Πήραμε το δώρο. Θα έρθει. Χρηματιστήριο. Λέμε. Γι' αυτό που παίρνει δώρο τώρα είναι ευκαιρία να πληρώσει διάφορα. Θα δώσει το τάκ. Πού το δώσει, νομίζεις. Κούρσα το κράτο θα περιμένει τώρα, δεν πειράζει. Φάμε κανένα αρνί. 5% χθες. Χρηματιστήριο. Τέλος στην Κατάρα έβαλε Εγνατία. Δόθηκαν κάποια κομμάτια. Το Μάιο τελειώνει οριστικά. Το Μάιο τελειώνει. Από Ιγουμενίτσα μέχρι Εύρο μέσω Εγνατίας. Τέλειωσε η υπόθεση. Μάλιστα. Ο μεγάλος τυχερός αναγνώστης τι κέρδισε. Αμάν. Ο αναγνώστης απογευματινής που κέρδισε το πολυτελές σπίτι στην Πάρο υπέγραψε χθες το συμβόλαιο απόκτησής του. Ρε τον τυχερό. Πληρώνει και τα συμβόλαια, Φιναρίδα, γιατί αυτό είναι ένα ποσό. Τα συμβόλαια. Δεν ξέρω, για να δούμε. Μπορεί τώρα παίρνει το σπιτάκι τα συμβόλαια, θα σκεφτείς. Για να δω, όχι βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Για να δω τον τυχερό. Ο νικητής κύριο Στάθης Ταγκαλάκης. Ναι. Υπογράφει ο άνθρωπος εδώ. Μπράβο λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Ταγκαλάκη, πάντα τέτοια τύχη. Ωραίο, έτσι θα κάνει τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Άνθρωπο στην Πάρο. Και από εκεί που πήγαινε στην Πάρο. Και τώρα, γιατί δεν πα στο Πάσχα. Που είναι ωραία στην Πάρο. Το έχει επιπλώσει ακόμα. Το... Χωρί έπιπλα το δίνουνε. Α, έσχο. Ωραία. Μάλιστα, αυτά λοιπόν και από την απογευματινή. Κάτσε να πούμε τώρα. Τι έγινε. Όπω γνωρίζει την εκπομπή, την παρακολουθούν πάρα πολύ ομογενείς. Αμερική, Αυστραλία, πολύ, Ευρώπη πολύ, κτλ. Όντως. Και αυτό είναι, το λέγαμε και χθες. Είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας και είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά. Μας έλεγε ο Πάνος ο Καμένος χθες, μας το είπε στο διάλειμμα, δεν το μάθατε εσείς, ότι γινόταν χαμός στην Αυστραλία που πήγε με την εκπομπή. Εντάξει, και είναι τιμή μας πραγματικά λογικό. Συγκινητικό και καλημερίζουμε όλα τα παιδιά εκεί. Πέραν του ενημερωτικού, αντιλαμβανόμαστε εκτός των άλλων δηλαδή, ότι και για πάρα πολύ κόσμο που ζει στο εξωτερικό και είναι και πολλά χρόνια έξω. Είναι μια επαφή με την Ελλάδα. Βέβαια. Έχει μια ευθύνη γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλο είναι τώρα το θέμα. Για πες το θέμα. Είναι ρε παιδί μου, ο μπαμπάς στο εξωτερικό. Σε ποια χώρα? Στην Αμερική. Αμερική, μάλιστα. Η κόρη είναι εδώ. Ελλάδα. Ελλάδα. Μάλιστα. Η Ελένη Λαλουδάκη, να την καλημερίσουμε. Πολύ ωραία. Στήλεις. Και επειδή είναι πριν από το σχολείο και πάντα μας βλέπει. Για να δω. Λέει να στείλω μια καλημέρα στην κόρη. Να στείλει. Να στείλει. Ο πατέρας λοιπόν καλημερίζει την κόρη, την Ελένη την Λαλουδάκη, ο κύριος Λαλουδάκης. Καλημερίζει την κόρη του που βλέπει τώρα την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν. Παιδί. Δεν έφυγε ακόμα, είναι σπίτι, έτσι. Όχι, 7.30. Κοίταξε να δεις, 7.30 ώρα, μόλις έχει σηκωθεί το παιδί, ετοιμάζει. Σιγά σιγά, είναι κοντά το σχολείο. Ναι. Εντάξει, ναι. Προλαβαίνει. Τα πιο μεγάλα είναι που σηκώνται. Είναι το σχολείο 8 και τότε, τα σηκώνται 8 και 12. Ναι, ναι, στο τσακ. Το τσακ. Το άμα είσαι και κοντά, εγώ ήμουν κοντά στο σχολείο. Άκουγε στο κουδούνι τριν. Τάγκ. Πεταγώσουν αμέσως δίπλα. Κατευθείαν, δεν χρειάζεται κάτι. Ήταν τελείως τον καφέ και το τσιγάρο δηλαδή. Γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν στα παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Λαλουδάκη και στον μπαμπά στην Αμερική, να μην ξεχάσουμε. Καλησπέρα λέμε στον μπαμπά, γιατί είναι μαύρη νύχτα. Ακριβώς. Τι κάνει ο Ομπάμα τώρα που τα λέμε κιόλας. Καλά. Στον τον ψήφισε. Τον ψήφισε τότε να κάνει. Τον ψήφισε. Στατιστικά πρέπει να τον ψήφισε. Στατιστικά πρέπει να τον ψήφισε πρώτον. Δεύτερον, έκανε μια στροφή το ελληνικό στοιχείο εκεί και τον έριξε στον Ομπάμα. Κανονικά, κανονικά. Οπότε, εντάξει, ναι. Το ελληνικό στοιχείο κοιτάει το συμφέρον. Κόψαμε άλλο, έχει πάρει την Τουρκία αγκαλιά. Λοιπόν, ναι, τώρα την πατήσαμε. Λέμε τώρα. Εγώ θα πάω με τον Τίλαν τώρα. Άλλαξα. Με τον Τίλαν. Τέρμα, είμαι με τον Τίλαν τώρα. Τα είπε σωστά νομίζω χθες ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έκανε πλήρη στροφή. Όχι, σου λέει την πατάνε όσοι μπαίνουν μέσα. Μπαίνουν τις καλύτερες των προθέσεων και βγαίνουν δαρμένοι σκύλοι. Σα σκυλιά θαρμένοι. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια εδώ που τα λέμε έτσι. Πέρα τον συμπαθείς ή δεν τον συμπαθείς, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε τώρα παρακάτω στην αυριανή. Πέφτουν οι μίζες σαν βροχή στην ακτοπλοεία. Πού ρε παιδιά να πάμε κι εμείς, πού είναι αυτό. Παρέλαση μαρτύρων στην Προανακριτική Επιτροπή. Παρέλαση. Τώρα πήγε ο Μανούσης ένας. Ένας πήγε λοιπόν. Διάστηση παρέλαση αμέσως. Λοιπόν, αυτό το πέφτουν οι μίζες σαν βροχή στην ακτοπλοεία το είπε ο Μανούσης, χωρίς όμως να παρουσιάσει νέα στοιχεία για την υπόθεση Παυλίδη. Μάλιστα. Κοίταξε συνήθως πάντως για τις μύρες και για αυτά δεν βρίσκει στοιχεία. Παιδιά, ενώ όλοι ξέρουμε. Θα δεν γίνονται με απόδειξη παροχής υπηρεσίας. Ενώ όλοι ξέρουμε. Τώρα. Υπάρχουν ποτέ. Ποτέ. Δεν έχεις δει στοιχεία. Λοιπόν.
Ακόμα και τον αρχηγό της ΚΙΠ, τον στρατηγό Γριλάκη, που τον γλίτωσε από τη φυλακή στη Ρουμανία, εξαπάτησε ο απατεώνας Αλαφούζος. Μπράβο, Γιαννάκη Μάγκα. Σου λέω, αφού κατάφερες και αυτόν ακόμα, μπράβο, καλά έκανες. Ταξίδι στο Ιράκ ετοιμάζει τώρα. Σβήνουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί κάτω από τα ρήπια. Έχουν περάσει τώρα 4 μέρες. Μάλιστα. Άλλο τίποτα αυτά, έτσι. Τίποτα. Βραδινή. Χτύπημα στη διαφθορά με τη συνδρομή του Κώστα Μαρκόπουλου ξεσκεπάστηκε ένα κύκλο μαργυρών των υπαλλήλων του ΕΟΤ, κάτι απαταιώνες εκεί, που πήγαιναν και έκαναν πιστοποιήσεις σε καταλήμματα και τα έβγαζαν, ας πούμε, σου λιμάσω ένα στάβλος, ναι, 5 αστερών. Δεν σου διαπιστοποίησε ΕΟΤ. Του τσίπησαν τέλος πάντων, επιχείρηση καθαρά χέρια από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. Μαρκόπουλος, εδώ το βλέπουμε. Νέος νόμος για το άσυλο, προαναγγελία Καραμαλή στη Βουλή. 2 χρόνια έργο για την Αθήνα το παρουσίασε χθες ο κ. Κακλαμάνης στο Μέγαρο Μουσικής. Ιταλία μετρά τις πληγές της. Τι είπε ο Μανούς στην προαναγγελική. Και στο Σκαμνί για τον Παναγιώτη. Θυμάσαι το μικρό. Φοβερό θέμα. Όντως. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Το ξέρω, ρε παιδιά, κάποτε είχαμε 4 καράβια, 3 του Βόλο και ένα πάει ο Κωνσταντίνο για τη Σκιάθο. Τώρα έχουμε ένα από το Βόλο. Το Βόλο, ε. Ναι. Φωνάζουν τα παιδιά στη Σκιάθο, το ξέρουμε, τα λέγαμε και χθες. Τα λέγαμε και χθες ακριβώς. Μας βλέπω να πηγαίνουμε φέτος. Λοιπόν, το Έθνος έχει μέσα ένθετο οι 100 μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου. Τι έχουν φαγωθεί τον τελευταίο καιρό με τους 100. 100 μεγαλύτεροι Έλληνες, 100 επιστήμονες, 100 δημοσιογράφοι. Δεν το κάνουν 150, ας πούμε. Βάλε 123, γιατί δεν βάζεις. 31. Γιατί δεν βάζεις. Και τα χαρτιά. Οι 100 είναι μεγαλύτεροι Έλληνες. Δηλαδή, άμα είναι 100, τι θα γίνει. Θα τους βγάλουμε τους 20. Τίποτα, όχι. Λοιπόν. Για στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Σε αυτό είναι στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Στις τιμές είναι στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Σε κάτι άλλο πάει προς τα πάνω. Λοιπόν, το Έθνος εμπεγμός για 2.250.000 συνταξιούχους. Είναι αυτή η υπόθεση με το επίδομα. Θα το δούμε σε λίγο αυτό με πίνακες και παραδείγματα, ναι, για να δούμε τι χάνεις, τι κερδίζεις. Βοήθημα τέλος για όλα τα ταμεία πλην δημοσίου. Κεραυνός για ΙΚΑ, ΟΑΕ, των ελευθερών επαγγελματιών δηλαδή, ΟΓΑ, ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Διότι λέει ο κύριος Παπαθανασίου είχε πει. Έλεγε τώρα πριν 20 μέρες. Ναι, παλιό αυτό. Με βάση τον νόμο, ό,τι ισχύει για τους συνταξιούχους του δημοσίου ισχύει για τα άλλα ταμεία που υποπτεύει το Υπουργείο Απασχόλησης. Πλην το 500 ή το 300, ανάλογα δηλαδή με τη σύνταξη, ναι, έδινε μια αύξηση 4-10%. Ενώ τώρα που θα δοθεί αύξηση 2-3% συνολικά στις συντάξεις. Κοίταξε, είχε πει όμως ο Παπαθανασίου ότι όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί θα υπάρχουν προσαρμογές στα δεδομένα. Μια καλή προσαρμογή προς το καλύτερο. Δεν γίνεται. Ειδικότητα για να έχουν υπόψη μας, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν υπάρχουν δεδομένα. Γιατί σου λέει ο άλλος το έχει πει. Δεν είχε πει τίποτα. Δεν ισχύει. Εμένα δεν με νοιάζει. Είχε πει, λέει, 20 μηνών αυτό. Ο ίδιος όμως ταυτόχρονα είχε πει ότι χρειάζονται προσαρμογές κάθε μέρα. Κοιτάμε, λέει, κάθε μέρα την κατάσταση. Για να δω σήμερα αυτό. Αλλάζω. Ναι, ρε παιδιά, αλλά με εδώ και πώς το μήνα, σε ένα μήνα μέσα είδαμε τα σε ένα στοιχεία. Μήνα μέσα. Μα... βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μου, δεν είναι αν το είχε πει, δεν το είχε πει. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρει τι δίνει το ένα, τι δίνει το άλλο. Κοίταξε, το είναι το σημαντικό. Φαίνεται ότι κάτι λίγο μπορεί να χάσει. Κάτι λίγο, όπως δείχνουν τα παραδείγματα. Θα τα δούμε μετά. Σόου στη Βουλή και στους δρόμους, από τη χθεσινή συζήτηση, Καραμαλής ενοχοποιεί κόμματα μετανάστες άσυλο, η ελληνική αστυνομία φωνάζει τις κάμερες και σκουπίζει την Αθήνα, ενώ οι ληστές οργίασαν πάλι. Σου λέει, στον Κολωνό, στην εντατική 50χρονο θύμα ένοπλης ληστείας. Τροδόπη κατακρεούργησαν ζευγάρι ηλικιωμένων. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι ωραία. Τώρα. Δηλαδή καθόλου ωραία. Ναι. Ο ελεύθερος τύπος. Όχι, να μην διαβάσει τον ελεύθερο τύπο. Να τον κρατήσεις, γιατί έχουμε να αναλύσουμε τα ζητήματα αγοράζω έξυπνα. Αγοράζω έξυπνα. Και είναι επίκαιρο όσο ποτέ το περιοδικό σήμερα αγοράζω. Λαμπάδες, δώρα, ρούχα για τη λαμπρή, πακέτο, φαγητό, τι συμφέρει, πού να πάμε, τι να κάνουμε. Ωραία. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ελάτε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας, να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Αύριο βέβαια είναι κρίσιμη η πρόγνωση του καιρού λόγω για... Σαββατοκύριακου και ενόψη. Για Τετάρτη. Γιατί, όχι μόνο, για μεγάλη εβδομάδα. Σαββατοκύριακο αυτό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Κλείνουν, ναι, τα σχολεία την Παρασκευή. Φεύγει λαός. Και ένα τμήμα του πληθυσμού. Γυναικόπαιδα, κυρίως άμαχος πληθυσμός κτλ. Φεύγει. Οπότε... άρα έχει ενδιαφέρον. Όμως και η μεγάλη εβδομάδα νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει καλά. Mm. Κάποια τέτοια αίσθηση έχω προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε βέβαια. Καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα την ατζέντα, το πρόγραμμα δηλαδή της ημέρας, ναι, και ναι, τον, ναι, καιρό. Σε ισχύ από σήμερα το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Πέμπτη και Παρασκευή τα εμπορικά θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 11 Απριλίου θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ανεπίσημη επίσκεψη στο Παρίσι πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου. Το μεσημέρι θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασία τον κύριο Σαρκοζή και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Φρανσουά Φιγιόν. Συνέντευξη τύπου για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ΤΕΜΜΕ παραχωρεί στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτικής Αεροπορίας συναντάται στις 11 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου.
Απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα με 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που θα συνεχιστούν και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ζητούν χρηματοδότηση για την ενίσχυση του Ταμείου Υγείας τους. Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση καταναλωτικής οργάνωσης εργαζομένων αναλαμβάνει ΓΕΣΕ με στόχο την προστασία και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Η παρουσίαση θα γίνει στις 12 σε συνέντευξη τύπου. Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το περιβάλλον και την οικολογία παρουσιάζει στη 1 το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας. Συγκέντρωση στα Τέμπη διοργανώνει το μεσημέρι η Ομοσπονδία Ακτινοτροφικών Συλλόγων του Νόμου Λάρισας. Διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και τη συρρήκνωση του χρήματός τους. Η μερίδα με θέμα κράτος και διαφθορά, πώς θα επιτύχουμε την εφαρμογή των νόμων, διοργανώνει στην έγκλη του Ζωαπίου η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς. Ραδιομαραθώνιο αφιερωμένο στον εμβολιασμό των παιδιών και την καταπολέμηση της ελονοσίας οργανώνει UNICEF. Τηλεφωνήστε στο 210-2700-200 για την προσφορά σας ή στείλτε ένα κενό SMS στο 54234 με χρέωση 1 ευρώ και 19 λεπτά. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά. Στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Το πρωί στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Θα κυμανθεί από 5 μέχρι 22 βαθμούς στα βόρεια, από 7 μέχρι 24 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, από 10 μέχρι 21 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στο βόρειο Αιγαίο 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 με 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 23 βαθμούς.